Δεν απέδωσε τα αναμενόμενα οικονομικά ωφέλη η αύξηση των αφίξεων τα τελευταία χρόνια για μεγάλη μερίδα ξενοδόχων που αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στην πώληση των ξενοδοχείων τους. Οι ξενοδοχειακές μονάδες απασχολούν περίπου το 15% του κόσμου της Ελλάδος, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Το 25% του ΑΕΠ είναι τουρισμός. Μιλάμε ότι 133 επαγγέλματα είναι αλληλένδετα με τον τουρισμό, οπότε πρέπει σιγά σιγά η πολιτεία να τον δει τον τουρισμό πιο σοβαρά. Παρατηρούμε το φαινόμενο τα τελευταία 2-3 χρόνια να υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον σε όλα τα ακίνητα που ακούν στο όνομα ξενοδοχείο. Βλέπουμε επίσης πάρα πολλά ξενοδοχεία τα οποία ήταν αφημένα στην τύχη τους τα τελευταία χρόνια από πλευράς ιδιοκτητών, πολύ παλιά ξενοδοχεία, τα οποία τώρα βρίσκουν ανθρώπους, επενδυτές, οι οποίοι τα παίρνουν για να τα ανακαινήσουν και να ξαναπανελειτουργήσουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του economista.gr, αγοραστές για 1 στα 10 ξενοδοχεία της χώρας αναζήτησαν επιχειρηματίες του κλάδου τη χρονιά που μας πέρασε. Περισσότερα από 1.000 ξενοδοχεία καταχωρήθηκαν προς πώληση σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, εκ των οποίων περισσότερα από 100 αφορούν κριτικές επιχειρήσεις. Φαίνεται μια μεγάλη κινητικότητα ως προς την αγορά ή και εκμίσθωση των ξενοδοχείων τον τελευταίο καιρό σε όλη την χώρα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, στο Ηράκλειο βγήκαν προς πώληση στην αγορά 11 ξενοδοχεία, στο Λασίθι 19, στο Ρέθυμνο 20, ενώ στα Χανιά 45 ξενοδοχεία. Όλα πρέπει να τα μετράμε, και τις αφίξεις και τα πρόσωπα και τα χρήματα και τα κέρδη. Αλλά τα κέρδη είναι το πιο βασικό, γιατί αν δεν έχουμε κέρδη, δυστυχώς έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Κυριότερη αιτία φαίνεται πως είναι η υπερφορολόγηση του τουριστικού κλάδου, με τους επιχειρηματίες να κρούν το κόνδωνα του κινδύνου στην κυβέρνηση. Πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι τα ξενοδοχεία, οι ξενοδόχοι, δυστυχώς δεν είναι όλα τα λεφτά που εισπράττουν κέρδη. Και τα περισσότερα ξενοδοχεία χρωστάνε πολλά λεφτά και πρέπει σιγά σιγά η φορολογία να πέφτει, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι ξενοδόχοι να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Αν δεν γίνει αυτό, και οι σωστοί ξενοδοχείς στο τέλος θα αρχίσουν να πουλούνται. Σε ό,τι αφορά τους αγοραστές, αυτοί φαίνεται πως έρχονται κυρίως από το εξωτερικό, με τις εγχώριες ωστόσο εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων να κρατούν ένα σημαντικό μερίδιο. Οι ξένοι επενδυτές έχουν μεγάλο ενδιαφέρον ως προς την αγορά του ακινήτου, οι οποίοι με τη σειρά τους το νοικιάζουν σε ελληνικές εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων. Και τέτοιες έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για κάθε είδους ξενοδοχείο. Τα πάντα έχουν την τιμή τους, τα πάντα πουλιώνται, τα πάντα αγοράζονται. Όλα έχουν το τίμημά τους. Σημαντική παράμετρος που θέτει σε εγρήγορση τα σωματεία είναι και αυτή των εργασιακών σχέσεων των ξενοδοχείων υπαλλήλων με τις νέες ιδιοκτησίες. Ισχύει και είναι υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση ξενοδοχείων υπαλλήλων όλων της χώρας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται από το σωματείο και δεν πρέπει να κάνουν ατομικές συμβάσεις κάτω από τους προβλεπόμενους μισθούς που προβλέπει η συλλογική σύμβαση εργασίας.